Εγώ μπορώ να απαντήσω σε οποιοδήποτε ερώτηση έχει ο οποιοδήποτε κύριε Σκαλιά όσον αφορά με εξειδικευμένα πράγματα. Ενώ εξειδικευμένα. Λοιπόν, να σας απαντήσω όσον αφορά με το φράγμα της Άνω Μεράς. Καταρχήν θα ανοίξω μία παρένθεση. Επειδή παίζουν πολλά στο Facebook και στο. Στην ηλεκτρονική κυρίως ενημέρωση. Εγώ θα έλεγα ότι καλό είναι να μην χρησιμοποιούνται, καλό θα είναι, θέματα που είναι πολύ δύσκολα όπως είναι η λειψιδρία και όπως είναι και οι περισσακά θέματα να μην χρησιμοποιούνται πολιτικά. Γιατί όταν χρησιμοποιούνται τέτοια θέματα ευαίσθητα υπηρεσιακά και θέματα του νησιού πολιτικά δεν αφήνουν τον άλλο να δουλέψει. Πιστεύω ότι καταλαβαίνετε. Είτε λέγεται υπηρεσία, είτε λέγεται υπηρεσία, είτε λέγεται πολιτικό πρόσωπο. Εμάς, το μυαλό μας και οι σκέψεις μας θα πρέπει να είναι στη δουλειά μας. Με συγχωρείς για την παρέμβαση. Εγώ αντιλαμβάνομαι αυτό που λες, αλλά είναι ουτοπικό. Είναι κάτι που το συζητάμε μετά. Το αυτονόητο είναι όμως. Αλλά δεν είναι αυτονόητο. Δεν μπορείς και να το ελέγξεις ακριβώς. Δεν μπορείς να το ελέγξεις. Δεν το ελέγχουμε εμείς αυτό. Δεν μπορούμε να το σταματήσουμε. Είναι πολύ καλό αυτό που λέω. Είναι σαν να μην θες να μην κάνουν κριτική σε μένα. Όχι να κάνουν κριτική. Είναι μια επιχείρηση που οφείλει να ελέγχεται. Εγώ θέλω, με συγχωρείς ένα λεπτάκι. Επειδή απουσίαζα και στην προηγούμενη συνεδρίαση που άνοιξε το θέμα εδώ πέρα και ενημερώθηκα από τα ενημερωτικά site που διατηρούνται στο νησί, από την τοποθέτησή σου εσένα και του κυρίου Κουσατανά, και είναι ένα κομμάτι που εγώ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει, διότι δίνει το δικαίωμα σε ανθρώπους που δεν μπορούν να είναι εδώ να ενημερωθούν. Συμφωνώ. Δεν είναι και κάτι που εξαρτάται από εμάς. Ακριβώς. Εγώ θεωρώ όμως ότι πρέπει να υπάρχει κιόλας. Δεδομένο. Αυτό είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο. Καλό είναι να μην χρησιμοποιούνται, είπα. Εγώ κάτι που δεν έχω καταλάβει και συγχωρέστε με γιατί απουσίαζα, λέω και στο προηγούμενο. Διάβασα και άκουσα, μπορεί να ήταν και επιλεκτικά, κάποιες τοποθετήσεις που υπήρχε μια κριτική και από πλευρά σου ως προς τους δημοτικούς συμβούλους και ως προς τις σχέσεις μας, το αν μιλάμε μεταξύ μας ή δεν μιλάμε, που εγώ θεωρώ ότι έχεις λάθος, γιατί οι περισσότεροι, τουλάχιστον για τη δουλειά που είμαστε εδώ, μιλάμε. Και οφείλουμε να μιλάμε και εγώ ξέρω ότι μιλάμε. Αν έξω δεν πίνω καφέ. Αν έξω δεν πίνω καφέ, δεν αφορά κανέναν. Με τη Μαριγούλα και με τον Λάμπρο εδώ οφείλουμε να συνεργαστούμε σαν δημοτικοί σύμβουλοι. Δεν έχω καμία υποχρέωση να είμαι όμως φίλος της έξω και να πάω στο σπίτι της να πιω καφέ. Άλλο αυτό. Από τη ΔΕΙΑΜ όμως, σαν δημοτική επιχείρηση όλα αυτά τα χρόνια, από τη δική σου θέση σαν διευθυντή και σαν υπεύθυνο και από του Προέδρου θα ακούσουμε κάποια στιγμή κάποια αυτοκριτική. Αυτά τα πράγματα προέκυψαν τώρα ξαφνικά από μια λειψιδρία ή είναι προβλήματα χρόνια συσσωρευμένα που θα έπρεπε να έχουν διορθωθεί. Η ΔΕΙΑΜ είναι μια επιχείρηση η οποία λειτουργεί παράλληλα και πορεύεται παράλληλα με το Δήμο. Ακριβώς αυτό που σας είπαν και στην περιφέρεια, ο Δήμος και να έχει λεφτά δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει την ΔΕΙΑΜ. Η ΔΕΙΑΜ δηλαδή σαν επιχείρηση δεν όφιλε να είναι υγιής οικονομικά. Εσύ μας λες και ξέρω και σέβομαι αυτό που μου λες ότι δεν έχετε λεφτά. Ο πρόεδρος λέει ότι έχετε λεφτά. Όλα αυτά δεν πρέπει να διορθωθούν. Δεν πρέπει να κάνουν μια. Και μια αυτοκριτική δεν πρέπει να γίνει, ρε παιδιά, τη ΔΕΙΑ. Φιλεμέντο. Μπορώ να σου απαντήσω. Ένα άλλο θέμα μεταξύ οικονομικών και ΔΕΙΑ θα το λύσουμε, φαντάζομαι. Μπορώ να σου απαντήσω σε ό,τι θέλει. Εγώ τώρα βάζω δύο θέματα. Ένα θέμα είναι στο αν έχει λεφτά η ΔΕΙΑ. Η ΔΕΙΑ έχει τόσα όσα ανακαλύπτει τις τρέχουσες της ανάγκης. Ανάγκες. Εντάξει. Αυτό και οφείλεται με δεδομένο, από την τιμολόγηση που έχετε κάνει για το οφείλεται, νερό. Ας πούμε, δηλαδή αν διαχρονικά έπρεπε να ανεβεί η τιμή του νερού, εδώ, που για μένα μπορεί να είναι λίγο, για κάποιον να είναι ακριβό, γιατί δεν έγινε. Εδώ. Όχι. Δεν είναι Μαργούλα. Έχουμε το πιο φθηνό νερό στις Κυκλάδες. Και από τη Σύρο και από τη Σαντορίνη και από την Πάρο. Το πιο φθηνό στις Κυκλάδες. Έχει γίνει όσον αφορά με την τιμολόγηση. Εμείς έχουμε. Αν μου λες ότι έχουμε το φθηνότερο στις Κυκλάδες και η ΔΕΙΑ έχει τόσα. Σε παρακαλώ να τα βάλουμε λίγο στη σειρά για να μπορέσουμε να σας απαντήσουμε. Όπως είπε εδώ πέρα για την ΔΕΙΑ, να μην το πούμε. Όχι, δεν έχουμε πολιτική αντιπαράθεση. Δεν έχουμε καμία πολιτική αντιπαράθεση. Όχι, αυτό που είπε προηγουμένως ήταν.
σοβαρά θέματα, μην τα βάζετε στο Facebook, ας πούμε, γιατί είναι σοβαρά θέματα. Δεν είπαμε μην τα βάζετε. Όλοι γρινόμαστε. Πολύ απλά, όταν εγώ ξοδεύω χρόνο για να απαντήσω που δεν θέλω να το κάνω και δεν έχω όρεξη και να απαντάω, φίλε Λευτέρη, χάνω χρόνο από εδώ. Όμως, σε κάποια στιγμή, εγώ συνήθως δεν ασχολούμαι, το ξέρετε πολύ καλά ότι δεν ασχολούμαι γιατί και δεν έχω ασχοληθεί. Όμως, όταν είναι θέματα που είναι πολύ, πολύ σοβαρά, όπως είναι η ψηφιδία και αφορά τη ΔΕΙΑ, εντάξει, και μπαίνει κάποιος εξειδικευμένα σε τεχνικά θέματα και αναφέρει κάποιος πιέσεις, αντλίες, σε εξειδικευμένα μηχανολόγου θέματα, όχι πολιτικά, αυτό το θέμα, θεωρώ ότι είναι απλό να το καταλάβει κάποιος ότι θα πρέπει κάτι να πω. Όχι πολιτικά. Είναι δεδομένο ότι δεν επιτρέπεται και δεν θέλω να κάνω πολιτικό. Δηλαδή να μιλάω με πολιτικό. Αλλά δεν μπορώ να βλέπω στο Facebook 10 μπαρ και 15 μπαρ και 5 μπαρ. Εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω. Αυτό και να μην μιλήσω. Δεν έχω την πρόθεση. Δεν έχω την πρόθεση να μιλήσω. Ούτε και έχω την όρεξη να. Ούτε και έχω και τον χρόνο. Πολύ απλά ξοδεύω τον χρόνο μου σε εισαγωγικά βλακίες. Σε εισαγωγικά βλακίες. Και δεν κάνουμε δουλειά. Και βέβαια θα πρέπει να δεχόμαστε όλοι κριτική. Και βέβαια όλοι θα πρέπει η ζωή μας να είναι, γιατί ασχολούμαστε με το δημόσιο, με χρήματα του δημοσίου, να είναι φανερή σε όλους. Σωστά. Όχι όμως πράγματα που μας κόβουν από την πραγματική δουλειά. Εντάξει, αυτό είπα. Και βέβαια είναι δεδομένο. Λοιπόν, ένα θέμα για να βάλω λίγο σειρά. Ένα θέμα. Όσον αφορά με τη ΔΕΙΑ. Η ΔΕΙΑ αυτή τη στιγμή έχει 700.000 στο ταμείο της. 700.000 όμως που έχει τους τρέχον προμηθευτές της και τις τρέχον κίνησή της. Εντάξει, τις κινήσεις πιστεύω το κάναμε διταμιακά, έχουμε χρήματα. Ναι. Έχουμε και ένα εκατομμύριο που μας φθάει ο Δήμος, ένα 700 σε μια υπηρεσία που έχει κύκλο εργασίων 5 εκατομμύρια. Πιστεύω να καταλαβαίνετε ότι δεν τα έχετε και εσείς στις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Δηλαδή, έχουμε αυτή τη στιγμή ένα 700 που είναι ένα εκατομμύριο Δήμος και μια χαρά είμαστε. Δεν έχουμε χρήματα για να υλοποιήσουμε τη μελέτη με ιδίους πόρους. Αυτό εννοούσα. Δεν έχουμε χρήματα. 700.000 είναι το ΦΠΑ. 800.000 ευρώ. Εγώ αυτό εννοώ, φίλε Μίλτο, όταν λέω δεν έχουμε λεφτά. Εντάξει. Και υλοποιώντας αυτή τη μελέτη, τι εξασφαλίζουμε. Όπως εγώ δεν μπορούσα να το ξέρω ειδικά, ο κάθε πολίτης που θα ακούσει, τώρα διευκρινίζεται. Σε ενημερώνεται μέσω εσάς. Αλλά τώρα είσαι πολύ σαφής. Με τη μελέτη. Με τη μελέτη. Να συνεχίσω λίγο όσο αφορά με το μέλλον. Όσο αφορά με την ενημέρωση, όσο αφορά με τη ΔΕΗ, όσο αφορά με τη ΔΕΗ, θεσμικά, θεσμικά, Μίλτο, μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑ υπάρχει και συμπολίτευση, υπάρχει και αντιπολίτευση και υπάρχει και το. Και άνθρωπος από την υπηρεσία. Ουσιαστικά δηλαδή ο νόμος το κάνει αυτό, το κάνει αυτό και άνθρωπο από το Δημοτικό Συμβούλιο. Το κάνει για ενημέρωση. Ο πολίτης ενημερώνεται και από εμάς που είναι υποχρεωμένη η διοίκηση μέσω κάποιων δελτίων τύπων να ενημερώνει τον κόσμο. Όχι δική μου υποχρέωση ως υπαλλήλου, ψάχνω να καταλαβαίνεις. Εντάξει, να ενημερώνει αλλά και μέσω των Δημοτικών Συμβούλων. Δηλαδή είναι θεσμικά κατοχυρωμένα αυτά. Υπάρχει αντιπολίτευση, υπάρχει και συμπολίτευση. Όσο αφορά, σου απάντησα όσο αφορά με το οικονομικό, κάτι άλλο που αν μου διαφεύγει κάτι που ήθελες, γιατί θέλω να κλείσουμε το θέμα. Για την αρρύθμιση του νεργού. Εδώ, εμείς έχουμε το φθηνότερο των κυκλάδων. Ας πούμε σαφήνεια. Χρειαζόταν να κάνουμε αύξηση για να μπορεί να καλύψει. Ή με αυτά τα χρήματα είμαστε εντάξει. Όχι, δεν είμαστε εντάξει. Και... Ας πω ακριβώς. Πριν περίπου. Κάποια στιγμή είχαμε εγκαινιάσει μεταβαίων και κλάδων και πολύ καλά κάναμε την τρίτη μεγαλύτερη αφαλάτωση της Μεσογείου. Και από εκεί που κάναμε τα εγκαίνια. Το 2009. Ακριβώς. Επειδή, όπως πολύ σωστά είπε, είναι. Μηχανήματα τα οποία φθήρονται και δεν μπορούμε να πούμε επειδή το εγκαινιάσαμε το 9 τσάρ κόψαμε την κορδέλα θα δουλεύει και σε αιώνια αλλά πρέπει να φροντίζουμε να συντηρείται και σωστά για να δουλεύει. Υπάρχει ένα θέμα που είχανε γίνει, συγγνώμη, γιατί είχανε γίνει και παράλληλες συζητήσεις ξανά εδώ σε αυτό το τραπέζι και είχαμε ξαναθέσει το θέμα της λειψιδρίας και εσύ το είχες θέσει εδώ και το είχαμε αναγάγει σε μέγα ζήτημα όταν ήταν ο κύριος Περιφερειάρχης και αυτό που ακούσαμε μπορεί να ήσουν και εσύ Μαριγούλα ήταν όχι τώρα, 6 και 7 μήνες πριν και ο Λευτέρης πρέπει να ήταν καθησύχαση ότι όλα δένουν καλώς. Μιλτώ, θέλω να μπορούμε να πάρουμε και χρήματα. Δεν νομίζω ότι είμαι ο μόνος που το θυμάμαι, διότι εδώ καταλήγουμε να μιλήσουμε σε αυτό το τραπέζι και ήμασταν πολλοί. Δεν ήσουν
εσύ. Δεν ήμουν εγώ. Είναι συζητήσαμε και γιατί. Και για τη ψυχρία και εδώ λάβαμε διαβεβαιώσει ότι έλα δεν ήταν. Θέλω να καταλάβετε. Υπάρχουν γραμμένα αυτά. Θα σου δώσω να απαντήσω και θέλω. Θέλω να τελειώσω όμω να μην πατρηγορούμε. Θέλω να τελειώσω να μην πατρηγορούμε και το πάμε πιο στρατηγικά. Μπορούμε να συζητάμε 15 ώρες. Εγώ έχω άπειρο όριο. Καταρχήν θέλω να σα πω και έχω άπειρο όριο. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι όσο αφορά με την πρόβλεψη. Όλη η Ελλάδα, πιστεύω ότι να καταλαβαίνετε, ότι δεν στηρίζεται σε αφαρατώσεις. Όλοι και η Αθήνα περιμένει από τα μευτήρες. Και βέβαια περιμένουμε από τον Θεό. Γιατί περιμένουμε από τον Θεό, γιατί έχει φθηνό νερό. Όταν σας είπα εγώ, ότι θέλουμε 1:10 την προηγούμενη φορά, αυτά που είπα, ο καθένας θα κρίνει 1:10, όταν έχει από το δικαστήριο έχουμε, σας είπα σε μονάδες, μία μονάδα και από την αφαρατώση έχουμε 10. Αυτά. Είναι αυτονόητα ότι πρέπει να περάσουν στους πολίτες. Το καταλαβαίνετε. Δηλαδή τώρα πήραμε αυτό το πράγμα, μακάρι και να το πάρουμε και ελπίζω ότι θα το πάρουμε, από τη δημόσια επενδύσεω. Το κόστος όμως του νερού της αφαρατώσης είναι 10 φορές μεγαλύτερο. Πιστεύω να καταλαβαίνετε ότι μία ΔΕΙΑ, και το είπα, την προφορά, λες και ήμουνα, μα είναι δεδομένο αυτό. Είναι δεκαπλάσιο. Θα πρέπει η ΔΕΙΑ για να μείνει, όπως είπε και ο φίλος μου Μίλτος, να προχωράει το έργο της, θα πρέπει να το πάρει στο πολίτη. Από πού είναι τα έσοδα της ΔΕΙΑ? Από τους πολίτες είναι. Από την ίδρυυση και από την αποχέτευση. Που σημαίνει ότι δεν κάνεις κινήσεις αν δεν πρέπει να τις κάνεις. Το πρέπει να τις κάνεις. Πότε πρέπει, ήξερε κανένας ότι δεν θα βρέξει φέτος? Αυτή είναι η διαφορά. Φθηνό νερό από το φράγμα, ακριβό νερό από την αφαλάτωση. Η διαφορά είναι αυτή, Μίλτο. Όσο αφορά με την πρόβλεψη. Και βέβαια προβλέπουμε. Και βέβαια πρόβλεψη σημαίνει προϋπολογισμός. Εντάξει. Ο προϋπολογισμός. Και βέβαια μέσα στον προϋπολογισμό μας προβλέπουμε τα ετήσια μας έξοδα όπως κάνετε κι εσείς. Δεν είχαμε προβλέψει, φίλε Μίλτο, την ψυδρία. Όποιο την είχε προβλέψει. Κανένα μα, αυτό είναι το θέμα μα. Κανεί δεν περιμένει. Αυτό είναι το θέμα μα. Αυτό το θέμα δεν είχαμε. Λοιπόν,